Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Star Week. Την καλύτερη αρχή της εβδομάδας σας, όπως σας υποσχεθήκαμε. Με τα καλύτερα θέματα, τους πιο λαμπερούς καλεσμένους, τα πιο ενδιαφέροντα βιντεάκια. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε. Ιωάννα Αυγερινού με τις καλύτερες προβλέψεις για τα ζώδια. Και για σήμερα, πόσο πλούτονας που πέρασε στον εγώ καιρό θα μας επηρεάσει. Για να δούμε, Ιωάννα. Τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Πολλά πράγματα. Mm-hmm. Τις προβλέψεις για όλη την εβδομάδα. Και θα αναλύσουμε πώς αυτός ο μικρός πλανήτης επηρεάζει όλο τον κόσμο. Το σύμπαν, όχι μόνο την Ελλάδα. Και... τέλεια. Έχουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας για την εκπομπή. 210-57-91-010 και starweekpapakiextrachannel3.gr. Έχουμε όμως και εκλεκτούς καλεσμένους και είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Απόψε φιλοξενούμε την Πολίνα Γκιονάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά που και είστε εδώ μου. Απόψε ευχαριστώ. Στο Star Week. Και Κόμις Δευκαλίων. Οι συστάσεις. Ηθοποιός. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ στο Άλσος Βεϊκού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και έναν καταπληκτικό χώρο, μια καταπληκτική σκηνή. Καταρχήν θέλω να σας καλησπερίσω κι εγώ. Έχουμε μια καταπληκτική μουσική σκηνή που εκεί κάνουμε πράγματα καταπληκτικά. Θέλω να μου πείτε τι σύνδεση έχετε. Οι δύο καλεσμένοι μου το αφήνω να το ακούσω από εσάς. Η Πολίνα Γκιονάκη παρουσιάζει μια εξαιρετική παράσταση φέτος. Λέγεται Γαβριέλα. Δεν θέλω να πω εγώ τα υπόλοιπα. Θέλω να μου πείτε πού παρουσιάζετε. Θα αρχίσει η Πολίνα. Είπες τι σύνδεση έχουμε. Πρέπει να σου πω ότι η σύνδεσή μας είναι πάρα πολύ ζεστή και πολύ έτσι βαθιά θα έλεγα. Γιατί εγώ είχα σταματήσει από το θέατρο αρκετά χρόνια και ο άνθρωπος που με ξαναέβγαλε στο χώρο, με παρότρινε μάλλον να ξαναβγώ, είναι ο Δευκαλίωνας ο Κόμης. Με κάνει αυτό, να κοκκινίζω τώρα. Αυτό με κάνει δεν γίνεται να μην το λέω. Όχι, νομίζω αυτό, ότι πρέπει να ακουστεί. Αυτό έγινε πριν από 3 χρόνια. Είναι λοιπόν 3 χρόνια συνεχόμενα. Με επιτυχίες, θέλω να το πω, με επιτυχίες, η Πολίνα Γκιονάκη. Που βρίσκομαι στη σκηνή του Κόμη. Που πια η σκηνή του Κόμη πρέπει να λέγεται σκηνή Γκιονάκη. Είναι... ξεκίνησα κάνοντας Blanche Dubois, μετά έκανα Amy Winehouse και φέτος κάνω Γαβριέλα. Θέλω να... ένα ζώδιο θέλω να μου πεις, Πολίνα. Έχω δει τις παραστάσεις σου, ξέρω την ιστορία σου, δεν ξέρω το ζώδιό σου. Δεν ξέρεις το ζώδιό μου. Φαίνομαι. Σκορπιός. Φαίνομαι. Πιο ευαίσθητη, καρκίνος. Καρκίνα. Καρκίνος. Γιατί εγώ όμως έβλεπα το λιοντάρι. Οροσκόπος. Και φαίνεται. Ευτυχώς που έχουμε και ένα λιοντάρι να μας σώζει μέσα μας. Ναι, γιατί πολύ ευαισθησία του καρκίνου. Ναι, γιατί πια πολύ νερό, πολύ δάκρυ, πολύ παράπονα. Δεν νομίζω να είναι μόνο ένα λιοντάρι. Τα παρακολουθείς, Πολίνα. Τα ζώδια. Όχι ιδιαίτερα, αλλά... ναι, λίγο. Όσο μπορώ. Δευκαλίων ακόμη μου, εσύ. Σκορπιός. Ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη. Είναι το ζώδιο του αρχηγού. Ένα νερό σχόλιο. Πολύ. Είναι το νερό ζώδιο του εδώ. Αρχηγού μόνο. Το πιο σεξουαλικό. Oh. Το πιο δυναμικό. Και είναι περίεργο. Νομίζω ότι το είπα και την άλλη φορά. Αλλά δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Είναι το ζώδιο που μπορεί να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του. Ναι. Γιατί έχει απίστευτη, αστήρευτη δύναμη μέσα. Τι δυνατό ζώδιο για να είναι και αρχηγός. Είναι και το ζώδιο του αρχηγού όμως. Είναι. Για το Σκορπιό είπατε πολλά, για μένα δεν είπατε. Δεν με αφήσετε να πω. Δεν μίλαγα. Ιωάννα μου, περιμένω να ακούσω για την καρκίνο με εγώ το λιοντάρι. Εγώ επιμένω ότι βλέπω το λιοντάρι και δεν έκανα λάθος, βέβαια, γιατί... Είναι, λέει, είναι... μετά τα 30 ο οροσκόπος πιο έντονος. Νομίζω, Πολίνα μου, ότι εσύ είσαι εκεί. Εγώ δεν θα πάω πάνω. Ναι, ναι νομίζω. Ναι, βγαίνει πάρα πολύ έντονος ο οροσκόπος και από τη στιγμή που είσαι καρκίνος, έχεις 100% πλανήτες στο λιοντάρι. Γιατί έχουμε πάντα πλανήτες στο προηγούμενο και στο επόμενο ζώδιο. Ναι. Και έτσι, λοιπόν, εγώ το διέκρινα αυτό και φυσικά... θα σας αποκαλύψω ότι οι καρκίνοι, ναι, βέβαια, ευαίσθητοι, αγαπούν την οικογένεια, τη θαλπορή, τις οικογενειακές αιστείες, αλλά είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, γι' αυτό και κάνουν τόσα πράγματα. Σε συνδυασμό, λοιπόν, με το λιοντάρι που θέλει να φαίνεται, έχεις επιλέξει ό,τι καλύτερο, τη σκηνή.
για να βγάλεις τον εαυτό σου. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο παίζω, γράφω κιόλας. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ φιλόδοξη. Θα ακούσουμε όμως αναλυτικά όλες τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια στην πορεία, Ιωάννα μου. Και τις περιμένουμε με αγωνία και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Πάμε όμως τώρα στα βιντεάκια της εκπομπής και για να δούμε τι θέματα έχουμε. Πρόσφατη περιπέτεια είχε με την υγεία του ένας γνωστός και πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ο Λευτέρης Πανταζής. Μας λέει ότι έζησε το χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να του συμβεί, μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον σε ένα τραγουδιστή. Έχασε τη φωνή του για τρεις ολόκληρες μέρες. Ευτυχώς όμως το ξεπέρασε, πήγαν όλα καλά με την υγεία του. Εμείς θέλουμε να το ευχηθούμε μέσα από την εκπομπή και προσωπικά τα περαστικά μας, τις καλύτερες ευχές μας. Πάμε όμως να δούμε το βιντεάκι. Φίλος καλός από τα παλιά, πήρε τον ήλιο αγκαλιά. Ήτανε μια δοκιμασία του Θεού για μένα, γιατί ξέχασα το Λευτέρη. Όταν οι λέξεις θάρρος, τόλμη και δύναμη δεν αρκούν προκειμένου να περιγράψουν την ανθρώπινη φύση. Ο Λευτέρης Πανταζής μιλάει πρώτη φορά μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, καθώς και για το σοκ που του στήχησε τη φωνή του για μέρες. Νόμιζα ότι είμαι Σούπερμαν και μπορώ να καταφέρω τα πάντα, να μην χαλάσω χατήρια, να μην στενοχωρήσω κανέναν. Και μου έδωσε ένα σημάδι να προσέχω λίγο το Λευτέρη για να τον έχω. Δόξα τω Θεώ λοιπόν και την Παναγία, εξακούστηκαν οι προσευχές μου και με βοήθησε ο Θεός και η Παναγία και είμαι καλά. Λοιπόν, τα δύσκολα πέρασα. Τώρα πλέον έχεις χρόνο για εσένα, προσέχεις τον εαυτό σου. Μόνο για μένα έχω χρόνο, μόνο εμένα προσέχω, να τον έχω καλά και να ασχολείται με αυτό που ξέρει να κάνει καλά, το τραγούδι. Από τον πρώτο καιρό νομίζω ήσουν στο στούντιο και διάλεγες καινούργια τραγούδια. Με την περιπέτεια που είχα, η γιατρός που με παρακολουθεί με έβαλε με το ζόρι στο στούντιο και τα τραγούδισα μετά το συμβάν. Το τραγούδι που ετοιμάσαμε τώρα λέγεται «Καΐκι». Τα γυρίσματα έγιναν στην όμορφη Ζαχάρο. Πήγα και ξεκουράστηκα εκεί σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά μέσα. Έκατσα εκεί 15 μέρες, δεν είχα επαφή με κανέναν, το κινητό δεν υπήρχε για μένα. Κάτι φίλοι από ένα χωριό φέρανε κρασάκι, τυράκι και λίγο κρεατάκι, ψήναμε και τρώγαμε. Εκεί ξεκουράστηκα, άδειασα και τώρα έχω χώρο να γεμίσω σιγά σιγά και να δώσω στον κόσμο. Μου είπες πριν ότι σε προέτρεψε η γιατρός σου να μπεις στο στούντιο και να τραγουδήσεις ξανά. Ναι, είναι ένα είδος θεραπείας που αφού είδε ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, με έβαλε στο στούντιο και έλαμψα ολόκληρος. Έρχεται κάποτε καιρός στην πλώρη κάποιου πλοίου. Η ζωή είναι όμορφη, έχει ωραίες στιγμές και πρέπει να τις ζούμε. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-57-91-010. Θέλουμε τα σχόλιά σας, την επικοινωνία σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και καθώς στο starweek@extrachannel3.gr. Ένα σχόλιο τώρα για ένα τόσο αγαπητό καλλιτέχνη που έπαθε κάτι που είναι ο χειρότερος εφιάλτης όλων μας. Να χάσεις τη φωνή σου, πόσο μάλλον όταν είσαι τραγουδιστής. Δευκαλίωνα. Είναι σκληρό, είναι πολύ σκληρό γιατί είναι γνωστός, είναι χαρούμενος, είναι ένας άνθρωπος φιλάνθρωπος, που δίνει χαρά σε πολύ κόσμο και το να πάθει κάτι τέτοιο, το να χάσεις τη φωνή σου, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά βρήκε τη δύναμη όμως, γιατί είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Είναι. Γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Ξέρω ότι τον γνωρίζεις. Κάναμε αφιέρωμα σε κάποιο φεστιβάλ όταν παρουσιάζαμε μαζί στο Νέο Κόσμο. Στο Νέο Κόσμο. Μια τέλειωτη βραδιά. Φεστιβάλ Αθηναϊκό. Και το θέατρο θυμάμαι ότι ήταν
γεμάτο είναι μέχρι κοσμοαγάπητος, γιατί κάνει και φιλανθρωπικό έργο το οποίο δεν θέλει να το προβάλλει ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να του ευχηθώ να πηγαίνει με τους φίλους του, να πίνει αυτό το κρασάκι που πάει και ηρεμά. Μεγάλη κουβέντα. Στον αγαπημένο. Είδες τι είπε, ότι από εδώ και πέρα αφιερώνει στιγμές στον εαυτό του. Ακριβώς. Και προσέχει το Λευτέρι και να του ευχηθούμε πραγματικά τα καλύτερα. Περαστικά και τα καλύτερα. Θέλουμε να δούμε άλλη μια συνέντευξη που μας άγγιξε. Είναι ένα μοντέλο το οποίο κυριάρχησε στο χώρο της ελληνικής και της διεθνούς όμως πασαρέλας, η Βίκη Κουλιανού, η οποία αποτελεί και μέχρι σήμερα μια σταθερή αξία στη showbiz. Για μια δύσκολη στιγμή της ζωής της, το χαμό του πατέρα της, μίλησε σε αυτή τη συνέντευξη πρόσφατα, ένα συμβάν που της άλλαξε δραματικά τη ζωή από τη μία στιγμή στην άλλη. Για να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή στην κηδεία ήτανε βουβά, χωρίς λόγια, δεν μπορώ να σε περιγράψω. Δεν ήμουνα εκεί. Δηλαδή δεν έκλαψα καθόλου, δηλαδή δεν δάκρυσα καν. Δεν μπορώ, βουβά, δεν ένιωθα τίποτα. Ένα πράγμα σαν να είχα παγώσει το χρόνο, τα πάντα. Γιατί τον έβλεπα, ας πούμε, και δεν το πίστευα. Έλεγα, όχι, αυτό δεν... Αλλά όχι με οργή, όχι με θυμό, όχι με πόνο, όχι με τίποτα. Με βουβό. Ή μπήκα σε μια ταινία, σε μια σκηνή, σε ένα πλάνο και βγήκα το πλάνο. Αυτό. Mm. Σαν να μπήκα σε μια ταινία, δεν ήταν η ταινία που με αφορά, και βγήκα από αυτή και είπα, α, πολύ ωραία. Ναι, οκ, okay, ζει. Δεν... Ήταν ξαφνικό. Ναι, ήταν ξαφνικό, γιατί... από τη γνωστή... Τέλος πάντων, ασθένεια που μαστίζει χρόνια τον κόσμο και έκανε την εγχείρηση, γιατί το είχε στα πλευρά. Πήγαινε πάρα πολύ καλά με τα εγχειρητικά, δηλαδή δεν είχε θέμα. Μας είχαν πει ότι δεν έχουμε ξαναδεί να πηγαίνει άνθρωπος τόσο καλά, γιατί του αφαιρέσανε πλευρά. Και δυσκολεύτηκε με τις νέες μεταχειρητικές, στη δεύτερη δηλαδή, από καρδιά. Δεν ήταν από αυτό τελικά. Και μου ήρθε λίγο ξαφνικά, γιατί δεν πρόλαβα και να τον δω. Δηλαδή έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Τον είδα κατευθείαν μετά. Ναι, και έχω να σου πω ότι και δεν πήγα και στο νεκροταφείο. Α, δεν έχεις πάει. Τι μακάβρια πράγματα που λέμε. Δεν έχεις πάει από τότε. Έχω πάει μία φορά. Γιατί... γιατί είναι πάντα εδώ. Γιατί το ξέρω. Και ξέρω ότι είναι και πολύ καλά. Και δεν έκλαψες ποτέ ή δεν έκλαψες μετά? Έκλαψα μία φορά. Ακούγοντας Μητροπάνω, γιατί ήταν το αγαπημένο τραγούδι. Και μάλιστα σε ένα ρακάδικο, με παρέα ήμασταν και στα ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνει το τραγούδι. Ήταν η αγαπημένη του Μητροπάνω και η Καζαντζίδης. Και μου λέει η παρέα μου, Βίκη, έγινε κάτι, συνέβη κάτι, έπαθες κάτι. Λέω, όχι, τίποτα. Εκεί έκλαψα. Δεν υπάρχει, είμαι στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεσπάσεις. Τα δαχτυλίδια μου. Δεν πρέπει να ξεσπάσεις κάποια στιγμή. Όχι, το έχω και αυτό δουλέψει. Τι εννοείς? Δεν χρειάζεται να ξεσπάσω. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή μας, οι δικοί μας άνθρωποι, να είχαμε και μια κουβέντα πριν αρχίσουμε το γύρισμα, δεν φεύγουν ουσιαστικά ποτέ. Δηλαδή είναι μαζί μας, είναι μες στην ψυχή μας. Τους κουβαλάμε παντού. Με τις αναμνήσεις μας, με τις ωραίες στιγμές, και εγώ έτσι θέλω να θυμάμαι τον μπαμπά μου. Γιατί ήταν πολύ ωραίος τύπος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και εσείς δεν ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στέλνετε μήνυμα για να μάθετε ό,τι θέλετε για τις αστρολογικές σας προβλέψεις. Σταρ και ενώ και το μήνυμά σας στο 54-103. Γιατί σε λίγο θα έχουμε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, είχαμε μια συνέντευξη, μας άγγιξε σαν ανθρώπους όλους μας. Πολύ να θέλω μια κατάθεση από σένα παραπάνω, επειδή έχεις χάσει τον αείμνηστο Γιάννη Γκιονάκη, τον πατέρα σου. Για σένα, για μας είναι ο αγαπημένος μας κωμικός, για σένα είναι ο μπαμπάς σου όμως. Ναι. Και θέλω να ακούσω κάτι από σένα. Είπε η Βίκη Κουλιανού ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας. Μεγάλη ναι, πιστεύω ότι έτσι είναι. Έτσι αισθάνομαι και εγώ σήμερα. Τον έχω χάσει τόσα χρόνια τον πατέρα μου, είναι 10 χρόνια που έχει φύγει. Όταν μιλάω για τον πατέρα μου έχω ένα κόμπο. Συγκινήσει. Το λαιμό, ναι. Εγώ αισθάνομαι σε κάθε δύσκολη στιγμή μου
ότι είναι πάντα κοντά μου. Και κάτι ακόμα, πριν βγω στη σκηνή, πάντα του λέω Γιάννη μου. Το νιώθεις. Ναι. Έχεις γράψει, με συγκίνησες και εμένα και είναι εξαιρετικό γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο που έχεις γράψει για τον πατέρα σου. Ναι. Είναι αυτό όλα τα έγραψα, λόγια που δεν του είπες. Όχι για να γράψω ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό το έγραψα στην ανάγκη μου να του μιλάω μόλις τον έχασα. Αυτό, έτσι το έγραψα. Το θυμάμαι. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που νιώθεις ότι δεν του τα έχεις πει. Είχα τόσο μεγάλη ανάγκη να του μιλήσω, μα τόσο μεγάλη ανάγκη, που άρχισα να γράφω σπίτι μου. Ήτανε σαν να έκανα ψυχανάλυση. Αντί να πάω σε ένα ψυχαναλυτή, καθόμουν μόνη μου και έγραφα. Αυτό έκανα. Μεγάλη κουβέντα. Μα είναι σκιές που αυτές οι σκιές δύσκολο φεύγουν από πάνω μας. Εγώ νιώθω και πιστεύω ότι αυτές οι σκιές, όπως είναι του Γιάννη, του Γιονάκη, κάθε βράδυ που κάνει αυτή την κατάθεση ψυχής η Πολίνα, εγώ τον νιώθω να είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Εξάλλου τον είχα και εγώ δάσκαλο. Το Γιάννη τον Γιονάκη τον είχα δάσκαλο στη δραματική σχολή. Και Πολίνα είναι παρόν. Είναι. Έχουμε ένα βιντεάκι ετοιμάσει από εκπομπή του Φρέντι Γερμανού. Έχουμε τον μεγάλο κωμικό μας. Και αν είσαι έτοιμη, Πολίνα, έχουμε σένα μέσα. Είσαι έτοιμη να το δούμε? Ναι. Μικρούλα. Για να το δούμε. Θέμα της εκπομπής, θέμα του ψηλού προγράμματος, είναι τα 1001 πρόσωπα του Γιάννη Γιονάκη. Γιατί πρέπει να σας πω, από την πείρα που έχω στην τηλεόραση 11 χρόνια τώρα, ότι κανείς άλλος ηθοποιός δεν έχει τόσα πολλά άγνωστα πρόσωπα και θα λέω τόσα πολλά κρυφά ταλέντα, όσα ίσως έχει ο Γιάννη Γιονάκης. Καταρχήν παίζει πιάνο και πρέπει να πούμε ότι δεν παίζει playback. Όχι. Και δεν ξέρω και πιάνο. Αλλά αυτό δηλαδή, είναι όλα το καταλάβει. Αλλά πάντως... δεν έχω μάθει ποτέ. Δεν έχω πάρει μαθήματα, ούτε νότες, ούτε ξέρω πού είναι το ντο, το ρε, το μη, το φα. Παίζει με το αυτή. Με το αυτή μόνο. Μπαίνει μέσα και τη βλέπει. Την κοιτάς και το λέει. Τα μισθώνει και τη σκοτώνει. Ακούει τον κλώτσο. Με συμπεράσει, πέφτει από το παλάτι. Σε λίγο, μόλις σηκώνει, βλέπει νεκρή την μάνα και τον πατέρα. Μπαίνει και αυτή. Στο τέλος. Πεθαίνουν όλοι και έτσι τελειώνει το έργο ευχάριστα. Να κλείσω εγώ με ένα δώρο που σου στέλνουν οι συμφοιτητές σου της ιατρικής σχολής. Είναι αυτό εδώ. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα έτσι φανταστικό. Είναι ο όρκος του Ιπποκράτη. Και στο στέλνουν για ποιο λόγο νομίζεις? Γιατί είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που αν και παράτησε την ιατρική, έμεινε πιστός στον Ιπποκράτη. Μια και το γέλιο είναι υγεία. Με χαρά μεγάλη και με μεγάλη συγκίνηση δέχομαι το δώρο από τους συμφοιτητάς μου της ιατρικής. Από τον Δημήτρη Ζαμπούρα και από πολλούς άλλους από ακόμα, άλλους ακόμα που το σκέφτηκαν. Που είναι σήμερα όλοι οι μεγάλοι γιατροί. Από εφηγητέ, καθηγητέ. Μπράβο. Ξέρεις κάτι, το βρίσκω πάρα πολύ σκληρό το να βλέπεις έτσι ζωντανό στην οθόνη τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου. Εγώ δεν μπορώ να δω ταινία με τον πατέρα μου. Είναι αδύνατον. Έχουν περάσει τόσα χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή και δεν μπορώ. Σε εμάς είναι ζωντανός. Είναι πολύ σκληρό για μένα. Πολλές φορές προσπαθώ, έτσι μπαίνω στο YouTube, προσπαθώ να δω κάτι. Μάλιστα προχθές τον έβλεπα και έλεγα πολύ να πια έχουν περάσει τόσα χρόνια και είσαι και ολόκληρη γυναίκα, άντε τώρα ηρέμησε. Κάποια στιγμή όπως τον κοίταζα είχα ξεχαστεί λιγάκι και δεν είχα συγκινηθεί και έλεγα μόνη μου τι ταλέντο. Μα δεν φεύγουν. Όταν βλέπεις ότι κάθε εβδομάδα παίζονται τόσες ταινίες. Δεν φεύγουν, είναι δίπλα μας. Αυτές τις ταινίες όμως για μένα είναι πολύ σκληρό όταν τις βλέπω. Ναι.
νιώθεις. Βέβαια, είμαι και περήφανη το ότι παίζονται ακόμα και σήμερα. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Αν νιώθω, συγγνώμη. Νιώθεις ότι είναι ακόμα κοντά μας, όπως το νιώθουμε εμείς οι θεατές. Κοίταξε να δεις, είτε ήταν ο πατέρας μου, ο Γιάννης Ογκιονάκης, με μια μεγάλη καριέρα, είτε ήταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, για μένα ήταν ο πατέρας μου. Οπότε θα ήταν πάντα δίπλα μου, σε κάθε στιγμή μου. Και το περίεργο είναι με εμάς τα παιδιά ότι... Και όταν λέω παιδιά, δεν είμαι παιδί πια, είμαι... Μην τρελαθούμε, μην παρεξηγηθώ. Αλλά θέλω να πω ότι όταν τον έχουμε το γονιό, δεν καταλαβαίνουμε. Όλοι μας. Πολλές φορές αντιμιλάμε, λέμε, όχι τώρα άσε με, τι είναι αυτά που μου λες, αντιδρούμε. Και μόλις τον χάσουμε, όταν ξυπνήσουμε ένα πρωί και κάνουμε έτσι το τηλέφωνο και ξέρεις ότι δεν μπορείς να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, τρελαίνεσαι. Νομίζεις ότι έχεις χάσει όλο τον κόσμο. Για όλους εμάς είναι αξέχαστος και είναι και ζωντανός. Μέσα από την οθόνη, μέσα από τις ταινίες. Και είναι και για τις νέες γενιές. Είναι για τα μικρότερα παιδιά που ίσως δεν ήταν σε αυτή την εποχή ή είναι ζει μέσα από τις ταινίες του. Μα πρέπει να παίρνουν μαθήματα υποκριτικής όταν βλέπουν το Γιάννη τον Γιονάκη πόσο απλά, πόσο ο λόγος του κατεβαίνει κάτω. Όπως είπε το καλύτερο που κρατάω, τι ταλέντο όμως. Το λέμε όλοι μας μέσα από την καρδιά μας. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάμε σε λίγο με την υπόλοιπη μας εκπομπή. Εσύ όμως συνεχίζετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Στέλνετε για να μάθετε το ζώδιό σας, star κενό, το μήνυμά σας το 54103. Ό,τι θέλετε να μάθετε για το ζώδιό σας, για τις αστρολογικές προβλέψεις. Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, ο λόγος στην Ιωάννα. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι που οι γονείς μου πήραν το παιδικό μου δωμάτιο από το 1 και 1. Και το εφηβικό μου δωμάτιο από το 1 και 1 το πήρα. Τώρα για το γάμο μου, πάλι στο 1 και 1 ήρθα. 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Είμαστε πλέον φίλοι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και κερνάμε. 1 και 1. Ποιοτικά και ελληνικά. Μήνες στην κορυφή και συνεχίζει. Το Vodafone Smart 2. Το νούμερο 1 σε πωλήσεις smartphone της ελληνικής αγοράς. Vodafone αξίζει. Τώρα όλοι οι πελάτες καρτοκινητής βγαίνουν διπλά κερδισμένοι. Και το Vodafone Smart 2 μόνο με 69 ευρώ και δώρο το MLS Destinator αξίας 39 ευρώ. Καταστήματα Vodafone. Νούμερο 1 προορισμός για smartphones. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Φάρματον Vitamin Gen. Για να έχεις ενέργεια όλη μέρα. Το πολυβιταμινούχο με Ginseng G115, βιταμίνες και μέταλλα που συμπληρώνει τη διατροφή σου με τον καλύτερο τρόπο και σου χαρίζει ενέργεια. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Πότε θα είναι έτοιμο? Πότε θα είναι έτοιμο? Πότε θα είναι έτοιμο? Ποιότητα για μια ζωή. Κουζίνες IKEA με 25 χρόνια εγγύηση. Τώρα στην IKEA, με αγορά κουζίνας 1.500 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 10% για τις επόμενες αγορές. IKEA. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ κλένιας και νιώστε σιγουριά. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις.
Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Γέμισε τη ζωή σου με την Avon. Έλα μαζί μας. Κέρδισε χρήματα και απέκτησε ό,τι ονειρεύεσαι στην εταιρεία που εμπιστεύονται 6 εκατομμύρια αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο. Κάνε σήμερα μια νέα αρχή. Κάλεσε στο 811-60-110 ή κάνε κλικ στο selavon.gr. Στη δυσκολιότητα εμπιστευτείτε Dulcolax με δισακοδίλη και κοιμηθείτε ήσυχοι. Γιατί δρασίγουρα σε 6 έως 10 ώρες τοπικά. Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα Φάμπρικα τώρα στο φως. Τουλάπες από 100 ευρώ. Κουζίνες από 135 ευρώ. Και για αγορές πάνω από 3.000 ευρώ, δώρο, φούρνος και εστίες 10 αξίας 1.000 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο Φάμπρικα. Στις 3 γέφυρες στα Πατήσια. Επιστρέψαμε. Η καλύτερη αρχή για την εβδομάδα σας. Δεν θα μας ξεχνάτε σε αυτό το ραντεβού Κυριακή βράδυ. Όπως και εμείς δεν ξεχνάμε με την Ιωάννα να σας πούμε τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και ξέρετε τι συμβαίνει τώρα? Όχι, αλλά το μάθαμε. Τηλέφωνα εκπομπής για να επικοινωνήσετε. 210-57-910-10 και starweekpapaki-extrachannel3.gr. Επικοινωνήστε και πάμε, Ιωάννα μου, να μας πεις πόσο ο πλούτονας τον εγώ καιρό επηρεάζει τη ζωή μας. Πόσο επηρεάζει ο πλούτονας? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω τι είναι ο πλούτονας. Είναι ένας μικρός σε μέγεθος πλανήτης που ανακαλύφθηκε περίπου το 1930. Πριν από τον πλούτονα, πριν να ανακαλύψουμε τον πλούτονα σαν πλανήτη, αυτός που εξουσίαζε σε ενδιαφέρει. Είμαι εγώ καιρός. Βέβαια, αλλά λέω για τον Γκόμι. Α, στο Σκορπιό πάει αυτό. Στο Σκορπιό. Mm-hmm. Ο εξουσιαστής του Σκορπιού ήταν ο Άρης. Ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης και της σεξουαλικότητας. Όταν ανακαλύφθηκε λοιπόν ο Πλούτονας, έγινε ο πρώτος κυβερνήτης αυτού του ζωδίου, που σημαίνει ότι οι Σκορπιοί έχετε αυτή την πλουτόνια χρειά, που σημαίνει ότι δουλεύετε υπογείως. Ναι, δεν είναι κακό. Έτσι όπως το είπα μπορεί να φανεί κακό. Τέλος πάντων. Και μπορεί να κρύψετε πράγματα, να μην μπορεί κανείς να ανακαλύψει τι νιώθετε, ακριβώς επειδή έχετε αυτή την πλουτόνια χρειά. Ο Πλούτονας λοιπόν είναι ένας μικρός πλανήτης με πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, που μπήκε στον εγώκερο στις 26 Ιανουαρίου του 2008. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ βασική ημερομηνία. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι. Επί 13 χρόνια επηρέαζε τον Δοξότη, γιατί η διάρκεια του σε κάθε ζώδιο κυμαίνεται αναλόγως ακριβώς το ζώδιο. Ο Δοξότης λοιπόν είναι το ζώδιο που στη δικαιοδοσία του έχει τον νόμο, τη θρησκεία, την υψηλότερη γνώση και πολλά άλλα πράγματα. Όσο λοιπόν ο Πλούτονας ήταν στον Δοξότη, είδαμε ότι έβγαλε στην επιφάνεια τα σκάνδαλα του κλήρου, του δικαστικού σώματος και πάρα πολλά. Θα χαρείτε, είμαι σίγουρη ότι θα χαρείτε, από το 2008, επειδή ο εγώκερος σημαίνει
εξουσιάζει, αντιπροσωπεύει τη γη, αλλά και τις κυβερνήσεις, θα δουλέψει υπόγεια, κοιτάω τον κόμι, όχι ότι εσύ δουλέψει, αλλά είναι συνυφασμένο με το Σκορπιό ο Πλούτονας, θα δουλέψει υπόγεια και θα βγάλει όλα τα σκάνδαλα των, των κυβερνητών μας και θα δείτε συλλήψεις πολύ υψηλών ιστάμενων ανθρώπων που θα τρίβετε τα μάτια σας, σας το υπόσχομαι, γιατί όλοι διψάμε από δικαιοσύνη και θα την γευτούμε από το 2008 που έχει ξεκινήσει μέχρι, κρατηθείτε, το 2024 θα μείνει εκεί και θα κάνει μία αναδόμηση. Θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στις κυβερνήσεις. Όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε τώρα θα αλλάξουν και θα αλλάξουν σίγουρα για το καλύτερο. Ξέρετε πόσο αισιόδοξο άτομο είμαι, αλλά και το πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να περάσουμε αυτή τη φάση της κρίσης, γιατί η κρίση τι σημαίνει? Αλλαγή. Έχει σχέση αυτό και με τις πρόσφατες αλλαγές που είδαμε στο Βατικανό? Βέβαια. Γιατί είδαμε αλλαγές σε επίπεδα θρησκευτικής εξουσίας με πάρα πολύ μυστικιστισμό και παρασκήνιο. Για πολύ να δούμε, Ιωάννα μου, να πούμε λίγο πώς θα επικοινωνήσουν μαζί μας και πώς θα βρουν τον Ερμή και συνεχίζουμε. Και ό,τι άλλο λοιπόν θέλουν. Βεβαίως. Για επικοινωνία με την εκπομπή στέλνετε star κενό το μήνυμά σας στο 54103. Αν όμως θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη να δείτε πού βρίσκεται ο Ερμής, πράγματα τα οποία τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα στείλετε Ερμ κενό ημερομηνία και ενώ ώρα και λεπτά γέννησης βέβαια, στο 54890. Καθώς επίσης, οι υπόλοιπες ζωδιακές προβλέψεις για όλη την εβδομάδα. Αν θες να δεις το ζώδιό σου, θα στείλεις το ζώδιό σου και ενώ και αποστολή στο 54890. Για πάμε να ακούσουμε όμως και την υπόλοιπη επιρροή του Πλούτονα στον εγώ καιρό μου. Για να δούμε τι θα γίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε ισχύουν φυσικά πολύ ωραία, το είπε η Τριαντάφυλλη, για όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Επειδή ο Πλούτονας, ο εγώ καιρος βασικά, εξουσιάζει τη γη, θα δούμε ακραίες καιρικές καταστάσεις. Νομίζω ότι έχουν ήδη καταγραφεί σεισμοί, και μπορεί να δούμε και περισσότερο και μεγαλύτερους σεισμούς, πλημμύρες. Η Ελλάδα δηλαδή πώς θα επηρεαστεί? Θα έχουμε σεισμούς και εδώ, μπορεί? Ναι, βεβαίως. Mm. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων κάποιες δυνήσεις σίγουρα θα τις νιώσουμε. Είναι περίπου 17 χρόνια η διάρκειά του στον εγώ καιρο και πραγματικά θα γίνει μια αναδόμηση 100%. Και το υπέδαφος μας, που είναι τόσο πλούσιο, θα εκμεταλλευτεί και μπορεί να υπάρξουν και αρχαιολογικές εκπλήξεις, γιατί ακριβώς επειδή δουλεύει τόσο υπόγεια ο Πλούτονας, θα δούμε όλον τον πλούτο του υπεδάφους και θα σας υπόσχομαι ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια όταν ολοκληρωθεί αυτή η διέλευση. Ναι. Τέλεια. Και θα είμαστε ζωντανοί, γιατί πολλοί μου λένε, μα θα ζήσουμε να το δούμε. Θα ζήσουμε. Και θα το προλάβουμε. Βεβαίως. Ωραία, ολοκληρώσαμε με αυτό το κομμάτι. Δεν ολοκληρώσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Σίγουρα αλλά υπάρχουν χρειάζεται, πάρα πολλά. Θα σας κουράσουμε. Ξέρω τώρα τι περιμένετε, τις προβλέψεις. Θέλουμε να δούμε τις προβλέψεις μας. Περιμένουμε με αγωνία εμείς και οι τηλεθεατές μας τα ζώδια. Εσείς όμως επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 57 91 010 και starweekpapaki.extrachannel3.gr. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εκπομπή. Τι κάνουμε, την παρέα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Περιμένουμε λοιπόν σε αυτά τα νούμερα επικοινωνίας. Όπως επίσης στέλνετε star και ενώ και το μήνυμά σας στο 54103 για να μάθετε τα υπόλοιπα που θέλετε για τα ζώδιά σας και υπόλοιπες αστρολογικές προβλέψεις. Γιατί εμείς είμαστε εδώ να σας τα πούμε. Για να πούμε όμως τι άλλο μπορείτε να μάθετε. Πού είναι ο Ερμής? Θα στείλετε Ερμ
ένα κενό ημερομηνία γέννησης, εννοείται. Κενό ώρα και λεπτά στο 54890. Και αυτό για να μάθετε πού είναι ο Ερμής στο ζωδιακό σας κύκλο. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουμε γιατί θέλουμε να ακούσουμε αναλυτικά τις προβλέψεις για το κάθε ένα ζώδιο. Και πριν περάσουμε στις αναλυτικές προβλέψεις, θα σας πω ότι είναι μια εβδομάδα πανέμορφη. Όλοι θα ανακουφιστείτε όταν μάθετε ότι σε λίγες ώρες φεύγει ο ανάδρομος Ερμής και μπαίνει επιτέλους σε ορθή πορεία. Βλέπω εδώ πέρα τα παιδιά να χαίρονται, να χτυπάνε παλαμάκια. Νομίζω ότι μας ταλαιπώρησε αρκετά. Ταλαιπώρησε την επικοινωνία και ταλαιπώρησε... είχαμε ένα defetto di comunicazione, λένε οι Ιταλοί. Πρέπει να το πω πρώτα ιταλικά για να μπορέσω να το μεταφράσω. Ένα ελάττωμα στην επικοινωνία. Και ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία, τα κομπιούτερς και όλα αυτά χαλάγανε, γιατί είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Φεύγει λοιπόν ο ανάδρομος, μπαίνει ο ευθύς. Είχαμε πει να κάνετε σκέψεις, να κάνετε σχέδια. Τώρα λοιπόν μπορείτε άνετα να τα υλοποιήσετε. Εκτός από τον Ερμή... Ξεκινάμε με τα έξι πρώτα ζώδια δηλαδή. Να μην πω όλες τις αλλαγές. Για να ακούσουμε τις αλλαγές. Να δούμε τις αλλαγές. Για να ακούσουμε, γιατί το περιμέναμε πάρα πολύ αυτό με τον ανάδρομο. Ναι, έχουμε αυτή την πρώτη αλλαγή. Την 5η, 21 Μαρτίου, που είναι και το αιαρινό ηλιοστάσιο, μπαίνει ο ήλιος στον κρυό. Αλλάζει δηλαδή το σκηνικό. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι είχαμε πάρα πολλούς πλανήτες στους ηχθείς και μπορούσαμε να κάνουμε μια ψαρόσουπα, τώρα μπαίνει πιο δυναμικά ο ουρανός. Με τον ήλιο στο γριό την Πέμπτη. Και το Σάββατο μπαίνει και η Αφροδίτη στον γριό, που είναι εξαιρετικά ερωτική, και θα δούμε πώς επηρεάζει αυτό το κάθε. Αυτό σημαίνει ζώδιο. Ότι ξεκινάνε να γεννιούνται παιδιά κρυοί, δηλαδή ότι τώρα γιορτάζουν οι κρυοί. Τώρα γιορτάζουν οι κρυοί. Τέρμα ήχθης. Ναι. Ωραία. Πάμε στα ζώδια. Θα δούμε λοιπόν τι κάνει αυτές οι αλλαγές στον γριό. Τι έχουμε για εσάς τους κρυούς αυτή τη βδομάδα? Νέα ξεκινήματα, τα οποία μπορείτε να κάνετε με εξαιρετικό δυναμισμό, με μια διάθεση για δράση. Τον Άρη είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε μπει ήδη στον κρυό από τις 13 του Μάρτη και θα μείνει μέχρι τις 19 Τετάρτου. Είσαστε λοιπόν εξαιρετικά δυναμικοί και τι κάνουμε? Λειτουργούμε το Συναθηνά και Χειρακίνη. Κάνουμε πράγματα για να μπορέσουμε να γευτούμε περισσότερο την εύνοια των πλανητών. Να πούμε μέσα για τους Ταύρους, γιατί θα φτάσουμε στους ηχθείς και μετά δεν θα έχουμε χρόνο και θα αντιγωσεύουμε τη διάρκεια τους. Και θα μας παραπονιούνται πάλι. Ναι. Εσείς λοιπόν οι Ταύροι, έχετε μια τάση προς απομόνωση αυτόν τον καιρό. Θα πρέπει όμως να κατανοήσετε ότι δεν σας διευκολύνει για να βγείτε δυναμικά και να δράσετε, επειδή έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη να έχετε οικονομική και συναισθηματική ασφάλεια, εφόσον κλείνεστε στον εαυτό σας, δεν θα καταφέρετε πολλά πράγματα. Με την Αφροδίτη που μπαίνει το Σάββατο στον κρυό, φοβάμαι ότι, αν και είσαστε πολύ σταθεροί, υπάρχει μία τάση να κάνετε διπλές σχέσεις. Να το αποφύγετε, γιατί είναι πάντα δάκρυα όταν γίνονται αυτά. Τουλάχιστον εγώ που είμαι λιοντάρη και είμαι εξαιρετικά μονογαμική. Και ερχόμαστε στους διδύμους, αυτό το εξαιρετικά επικοινωνιακό ζώδιο. Να βάλετε ψηλούς στόχους, γιατί σας υπόσχομαι ότι θα τους πετύχετε. Σας βοηθούν αυτοί οι πλανήτες στον κρυό, σας βοηθάει ο Δίας. Έχετε έναν απίστευτο ενθουσιασμό. Το μόνο που μπορεί να γίνει, να παρασυρθείτε σε λάθη. Γιατί ο Δίας, αυτός ο μεγεθυντικός φακός που λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός, μεγενθύνει χαρές και λύπες και μπορεί να κάνουμε λάθη, να τα αποφύγετε. Τώρα θα μου πεις λάθη. Τι θα πει λάθη? Μαθήματα είναι. Κάντε ό,τι θέλετε. Εξάλλου, εσείς ούτως ή άλλως θα κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ακούτε κανέναν. Έτσι δεν είναι? Κάποιος που σας τα ξέρει πιο κοντά, κάποιο δίδυμο. Η καρκίνη ενδιαφέρει. Πολύ να μας. Για να ακούσουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Που δεν είπαμε κάτι για τους καρκίνους. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό για τους καρκίνους. Γιατί εγώ είπα ότι είναι φιλόδοξοι. Πολύ να. Είναι τόσο ευαίσθητη η καρκίνη? Είναι. Καμιά φορά όμως κρύβονται και λίγο πίσω από αυτή την υπερευαισθησία, Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω γνωρίσει άντρες καρκίνους και παίζει ρόλο, πιστεύω, άντρας-γυναίκα, έχει διαφορά το ζώδιο.
Είναι πολύ γυναικάδες οι άντρες καρκίνοι. Για να ακούσουμε όμως την πρόβλεψη. Τι να δούμε την πρόβλεψη, Βουπα. Λοιπόν. Κάτι σφυράει, κάτι ψήλει στα αυτιά. Για εσάς τους καρκίνους θα σας συμβούλευα να κινηθείτε δυναμικά και να προσπαθήσετε να επιτεύξετε τους στόχους σας. Κάποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει γενικότερα σε μια ευρύτερη εποχή με τις σχέσεις σας, γιατί ο εγώκερος που είναι το απέναντι ζώδιο σε εσάς έχει την επιρροή του Πλούτωνα που σκάβει τις σχέσεις σας και τις αναδομεί. Βέβαια, τη συνθλίβει και λίγο, δηλαδή όχι λίγο, σε θέμελα. Άρα λοιπόν, να είσαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό που θα πείτε, γιατί μπορεί να πληγώσετε τον άλλον και να χαλάσετε τις σχέσεις σας. Θα θυμάστε όμως ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό σας. Έστω και αν αυτό μπορεί να φανεί αρνητικό και να σας πληγώνει. Να δούμε τώρα τα λιοντάρια. Ξεκινάει μια περίοδος εξαιρετικά θετική για σας. Είχατε περάσει δύσκολα. Οι διάφοροι πλανήτες στον κρυό θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε γενικά τη ζωή σας και ιδιαίτερα τα οικονομικά σας. Μπορεί, νομίζω το είχαμε πει και την άλλη φορά με τη διέλευση του Άρη, αλλά τώρα με την Αφροδίτη στον κρυό, μπορεί να έχετε και αύξηση εσόδων, που να μην είναι μόνο προϊόν της δικής σας, του δικού σας μόχθου, αλλά να έχετε βοήθεια από τρίτους. Φροντίστε αυτή η τρίτη να είναι ένας γενναιόδωρος άντρας. Η Παρθένη. Για εσάς τους Παρθένους, εγώ βλέπω πάντα τα καλύτερα. Αυτή την εβδομάδα όμως μπορεί να έχετε ένα θέμα με το σύντροφο ή με τους στενούς συνεργάτες. Και αυτό το θεωρώ καλό, γιατί θα σας δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθείτε διαφορετικά και να βάλετε τις σχέσεις σας σε άλλες βάσεις. Η Ζυγή. Για να ολοκληρώσουμε με τους Παρθένους τα 6 πρώτα ζώδια, εσείς δεν ξεχνάτε να επικοινωνείτε όμως με την εκπομπή. Για επικοινωνία με την εκπομπή στέλνετε star και no και το μήνυμά σας στο 54103. Αν θέλετε όμως να δείτε πού βρίσκεται ο Ερμής σας και θέλετε, πιστέψτε με, παίζει μεγάλο ρόλο στον αστρολογικό σας χάρτη, θα στείλετε Ερμής και no, ημερομηνία και no και... έτος και λεπτά γέννηση στο 54890. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, Ιωάννα μου. Μια χαρά. Τέλεια. Και για ζωδιακές προβλέψεις για όλη την εβδομάδα θα στείλετε ζώδιο 1 κενό το ζώδιό σου στο 54890. Εδώ όμως εμείς θα πάμε σε διαφημισούλες υπέροχες και οι υπόλοιπες αστρολογικές προβλέψεις σε λίγο. Φιλάκια! Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι που οι γονείς μου πήραν το παιδικό μου δωμάτιο από το 1 και 1. Και το εφηβικό μου δωμάτιο από το 1 και 1 το πήρα. Τώρα για το γάμο μου, πάλι στο 1 και 1 ήρθα. 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Είμαστε πλέον φίλοι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και κερνάμε 1 και 1. Ποιοτικά και ελληνικά. Με τη Vodafone ζεις τη νέα εποχή ταχυτήτων 4G και απολαμβάνεις απίστευτα γρήγορο mobile internet κάθε στιγμή. Τώρα κάνε τις συσκευές που ήδη έχεις να τρέχουν με ταχύτητες 4G με το Vodafone 4G Mobile Wi-Fi. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Γέμισε τη ζωή σου με την Avon. Έλα μαζί μας. Κέρδισε χρήματα και απέκτησε ό,τι ονειρεύεσαι στην εταιρεία που εμπιστεύονται 6 εκατομμύρια αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο. Κάνε σήμερα μια νέα αρχή. Κάλεσε στο 811-60-110 ή κάνε κλικ στο selavon.gr. Φάρματον Vitamin Gen. Για να έχεις ενέργεια όλη μέρα. Το πολυβιταμινούχο με Ginseng G115, βιταμίνες και μέταλλα που συμπληρώνει τη διατροφή σου με τον καλύτερο τρόπο και σου χαρίζει ενέργεια.
Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ κλένιας. Και νιώστε σιγουριά. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Ντουλάπες από 100 ευρώ. Κουζίνες από 135 ευρώ. Και για αγορές πάνω από 3.000 ευρώ, δώρο, φούρνος και εστίες 10 αξίας 1.000 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο Φάμπρικα, στις 3 γέφυρες στα Πατήσια. Στη δυσκολιότητα εμπιστευτείτε Dulcolax με δισακοδύλι και κοιμηθείτε ήσυχοι. Γιατί δρασίγουρα σε 6 έως 10 ώρες τοπικά. Dulcolax, πάντα στην ώρα του. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Στο καλύτερο ραντεβού σας για την αρχή της εβδομάδας. Τι σας έχουμε, ζωδιακές προβλέψεις για την εβδομάδα που ξεκινάει. Στείλτε ζώδ 1 κενό και το ζώδιό σας το 54890 και θα έχετε τις προβλέψεις για το ζώδιό σας. Όμως εδώ συνεχίζουμε με την Ιωάννα και έχουμε τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις. Αν θέλετε όμως να ξέρετε εσείς που είναι η Αφροδίτη σας, στο δικό σας αστρολογικό χάρτη θα στείλετε Αφρόδ 1 κενό και ημερομηνία, μήνα και έτος της γέννησής σας βέβαια, κενό, ώρα και λεπτά στο 54890. Και επίσης επικοινωνία με την εκπομπούλα μας θα στείλετε star κενό και το μήνυμά σας στο 54103 για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με τον... Με τον ζυγό. Για να δούμε λοιπόν τι λοιπόν, γίνεται. Λοιπόν, για τους ζυγούς είπαμε τις 13 Μάρτη. Μπήκε ο Άρης στον κρυό, θα είσαστε έτοιμοι να δώσετε μία μάχη για να αποδείξετε ποιοι είσαστε. Εσείς, το ζώδιο που ψάχνει αιώνια την ισορροπία, αυτή τη στιγμή θα θέλετε να βγάλετε τα δόντια για να δείξετε τι αξίζετε. Ευτυχώς που το Σάββατο μπαίνει η Αφροδίτη επίσης στο ίδιο ζώδιο και θα σας ηρεμήσει και αν έχετε πρόβλημα με τη σχέση σας μπορείτε να κάνετε τα πάντα για να τη βελτιώσετε, γιατί έχετε εξαιρετική εύνοια αυτόν τον καιρό. Αναφορικά με τις σχέσεις σας, στη δικαιοδοσία του Εβδόμου έχουμε και τις στενές συνεργασίες. Άρα και στον επαγγελματικό χώρο ερχόμαστε στους λατρεμένους Σκορπιούς, το λέω πάντα, όχι γιατί είσαι εσύ παρόν. Εχοροσκόπο Σκορπιό. Έχουμε όμως ένα δευκαλίον ακόμη για τον οποίο χτυπάει η καμπάνα απόψε που είναι Σκορπιός και επιτρέψτε μου να μπω από τους χαρακτηριστικούς αντιπροσώπους του ζωδίου του. Κι εγώ κάτι έχω ακούσει αυτό και δεν του το είπα έξω από τον πλατό. Δεν το λέω τώρα δημόσια. Οι φωνές, λεβοτσικόρνο λένε, τρέχουνε. Λοιπόν, εξαιρετικά δυναμικό ζώδιο. Έρχονται και αυτοί οι πλανήτες στον κρυό, που σημαίνει ότι επηρεάζουν τον έκτο οίκο του ηλιακού συστήματος που αντιπροσωπεύει
τα εργασιακά και την καθημερινότητα. Και τι κάνουν? Κάνουν, εντείνουν ακόμη τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Για πες μου λοιπόν, κόμη μου, ότι αυτή τη βδομάδα και αυτό τον καιρό γενικώς κάνεις πράγματα, σχέδια. Θα καταφέρεις να τα υλοποιήσεις. Είμαι σίγουρη 1000%. Με αυτή την καθημερινότητα γεμάτη πλένα από πλανήτη στον κρυό, θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας και, και αυτό θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Γιατί εσείς ζείτε για να δημιουργείτε. Γιατί και ο έρωτας και το σεξ είναι δημιουργία. Στην ουσία, επειδή είσαστε το αντιπροσωπευτικό ζώδιο. Έτσι είναι δευκαλίωνα, όπως τα λέει η Ιωάννα. Ένας Θεός το ξέρει και αυτός δεν υπάρχει. Εννοείς ότι δεν θα μου το αποκαλύψεις? Δεν θα μου πεις έστω με λίγα? Με φέρνεις σε δύσκολη θέση τώρα πολύ. Που μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Όχι, δεν μπορώ. Μπορείς. Με την Ιωάννα και την Τριαντάφυλλη δεν τα βγάζεις πέρα εύκολα. Καλά. Δεν τα βγάζεις. Τριαντάφυλλη τι λες? Νομίζω ότι ένας σκορπιός θα πει τόσα όσα. Τίποτα παραπάνω. Θα ρίξει το κεντρί και τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε παρακάτω, Ιωάννα μου. Για να δούμε λοιπόν τους τοξότες. Για σας, και επίσης και για σας ξεκινάει μια εξαιρετικά δυναμική περίοδος, αλλά θα ρίξετε το φως περισσότερο στον έρωτα, γιατί αυτοί οι πλανήτες στον κρυό θα επηρεάσουν τον πέμπτο οίκο του ηλιακού συστήματος, άρα το ερωτικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και τα παιδιά και η δημιουργία. Άρα λοιπόν, αυτή την εβδομάδα να φροντίσετε να βγείτε δυναμικά. Και είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και στον επαγγελματικό τομέα, αν τον επαγγελματικό τομέα τον ερμηνεύσουμε ως δημιουργία. Και ερχόμαστε στους εγώκερους. Οι εγώκεροι είπαμε ότι για μια μεγάλη περίοδο, εντάξει, ας αφήσουμε τώρα τα 17 χρόνια, 5 που έχουμε ήδη διανύσει, έχουν την επιρροή του Πλούτωνα. Για να ακούσω λοιπόν τι θα γίνει. Αυτή την εβδομάδα θα έχετε την τάση να κάνετε ξεκαθαρίσματα με τις συνεργασίες σας. Θέλετε να βάλετε μία τελεία και να θέσετε τους όρους σας. Πολύ καλό αυτό. Εσείς, οι εγώκεροι, οι εξαιρετικά εργασιομανείς και στον τομέα τον εργασιακό, θα θέλετε να διαπρέψετε και θα τα καταφέρετε. Η σύνεση και η ισορροπία όμως είναι στοιχεία αυτής της συνταγής που θα σας δώσει την επιτυχία. Να φροντίσετε να μην είσαστε ακραίοι στους χειρισμούς αυτής της επαγγελματικής σχέσης και να βάλετε και λίγη διπλωματία που χρησιμεύει για αυτή την επιτυχία. Καλά ακούγονται τα πράγματα. Καλά ακούγονται. Υδροχόοι. Εσείς υδροχόοι θα πρέπει να είσαστε οπλισμένοι με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτή τη φάση της ζωής σας, γιατί με την αυτοπεποίθηση θα κάνετε περισσότερα πράγματα. Το κομμάτι που ευνοείται είναι ο τρίτος οίκος, επομένως ταξίδια, επαφές, επικοινωνία γενικότερα. Μπορεί να σας έρθει και μία επιθυμία, δεν γίνεται τώρα αυτό σε όλους τους υδροχόους, το είπαμε ότι κάθε ζώδιο, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, αλλά γενικά αν δούμε αυτά την επιρροή των πλανητών, μπορεί να έχετε και μια επιθυμία να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και γενικά να κάνετε πολλά παρεδώσε. Η γνώση είναι αυτή που θα σας ελκύσει και προφανώς να θέλετε να την εμπλουτίσετε με την ανάγνωση βιβλίων. Και ερχόμαστε στους ηχθείς, τους αφήνουμε είσαστε αναγκαστικά τελευταίοι, δεν είσαστε όμως, είσαστε πάρα πολύ αξιόλογοι. Όλος ο κόσμος θα ήθελε να το ακούσει αυτό που θα πω για εσάς τα ψάρια, ότι θα βελτιωθούν τα οικονομικά σας. Η Αφροδίτη στον κρυό θα σας βοηθήσει. Βέβαια είπαμε ότι τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Εφόσον ξέρουμε ότι έχουμε την εύνοια, θα φροντίσουμε να κάνουμε πράγματα για να μας έρθει αύξηση των οικονομικών, που στη δικιά σας περίπτωση δεν είναι όπως τα λιοντάρια, θα είναι αύξηση μέσω δικού σας μόχθου. Εγώ πάντα κάνω αυτή την ερώτηση. Ο οροσκόπος επηρεάζει το ζώδιο? Ναι. Γιατί έχω οροσκόπο. Βέβαια, πάρα πολύ. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, και είδαμε στην Πολίνα που... Που είναι λιοντάρης. Ναι, που της βγήκε πάρα πολύ το λιοντάρι. Ναι. Έχουμε λοιπόν να βάλετε νέους στόχους, γιατί είμαι βέβαιη ότι θα τα καταφέρετε. Αυτά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω. Καλή εβδομάδα.
Θέλω να σε ρωτήσω με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσείς γνωρίζεστε, έχετε συνεργαστεί. Τώρα αρχίζει η εβδομάδα της Σαρακοστής. Τι με βάζει να πω. Σε βάζω σε μια αναμονή, γιατί σου έχω ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι για τον Γρηγόρη. Έχει ξεκινήσει μια κόντρα ανάμεσα σε δύο άντρες. Και η κόντρα φαίνεται να έχει ξεφύγει τελευταία. Γρηγόρης Αρναούτογλου και Ευαγγέλης Περής. Versus. Εναντίον. Οι δύο άντρες τις τελευταίες μέρες φαίνεται να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις, να το πω. Καθώς ο ένας στολίζει τον άλλον με όχι και τα καλύτερα κοσμητικά επίθετα. Πάμε να δούμε τι κρύβεται ανάμεσα στους δύο άντρες και πίσω από αυτή την κόντρα. Για να δούμε. Μία κόντρα πόσο πάει και μεγαλώνει. Αυτή τη φορά ο Βαγγέλης Περής απαντά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον δρόμο 89,8. Θα πω κάτι για τον Γρηγόρη. Όλα τα έχει μικρά. Όλα τα έχει μικρά. Αυτό τον θίγεις. Ω παιδί μου, για τα μικρογεύματα λέω. Γρηγόρης μικρογεύματα. Μια σχέση πινκ-πονγκ από την ημέρα που ο Βαγγέλης Περής σχολίασε αρνητικά την επιστροφή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον όμορφο κόσμο, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος καρφιών. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πόσο χρονών είναι ο Περής. Πρέπει να φτάνει στα 60. Και συνεχίζει και κάνει τα ίδια πράγματα. Κοιτά, σου τα στέλνει ο Γρηγόρης. Αχ, ευχαριστώ. Ένα μπαστούνι και ένα από αυτά τα καπέλα που φοράνε, νομίζω, οι εξιντάριδες. Πολύ χαίρομαι. Αυτό πάει και με τρέμουλο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ γιατί μου κατέβασε την ηλικία. Στην πραγματικότητα είμαι πολύ πιο πάνω. Είμαι στην ηλικία για να με καλέσει Παπαδάκης. Ναι, 70 και τέτοιες καλή. Σήμερα ο Βαγγέλης Περής ξεκίνησε τις αφιερώσεις. Έχω βαρεθεί και χτες συναντηθήκαμε πια στο ταβερνάκι. Με φέρανε χτες τα βήματά μου. Μοιραστήκατε ρε σε ένα ταβερνάκι σκοτεινό. Κι είδα να περνούν από μπροστά μου όνειρα χαμένα από καιρό. Όχι, γιατί μείνει σε λακέδα. Έλα. Και είχε τυράκι από αυτό που τρώει στα δοντάκια του. Δεν ήξερε την κλάξου Σμιθ Κλάιν. Και μύρισε και ρετσινούλα. Πολύ ωραία, παιδιά. Όλα αυτά είναι εντάξει. Ρόλοι που έχουν παιχτεί, ξαναπαιχτεί. Κανείς από τους δυο τους όμως δεν ρίχνει τίτλους τέλους. Καλά, το είπε στο Αρναούτογλου. Μια ζωή τα ίδια κάνει και έχει το. Έλα ρε, παιδιά, τώρα με το Γρηγόρη. Μην το στεναχωρείτε, γιατί πόση ρετσίνα να έχει αυτό το ταβερνάκι το οποίο πηγαίνει. Θα την πηγεί όλη. Όλο το βόσπο να το πηγεί και πόση λακέδα να έχει. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέβαλε την Αταλία χτες με αυτά που είπε ο Γρηγόρης, τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί, πώς το συνδυάσεις, είμαι σίγουρη βέβαια. Γιατί είμαστε συμμαθητές με την Αταλία. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και λέει ότι η Αταλία είναι 60. Λίγο σεβασμός δεν υπάρχει. Λίγο σεβασμός. Ζητάω σεβασμό, όχι σε μένα, όχι στο πρόσωπό μου. Δεν με ενδιαφέρει για μένα. Με ενδιαφέρει για την άλλη την Αταλίτσα. Έχεις δίκιο. Έχω και να σου πω κάτι. Έξαλλος ο ένας, στην κόντρα ο άλλος. Για πες μου, Ιωάννα, ποια είναι η γνώμη σου? Αχ, παιδιά, τι με βάζετε να πω? Τι γνώμη σου? Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή την κόντρα, καταρχήν? Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά κάνουν πλακίτσα, βασικά. Περίεργος τρόπος για πλάκα. Δεν φαίνεται να κάνουν χιούμορ. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Εγώ αυτό εισπράττω. Νομίζεις? Πες μας εσύ τη δικιά σου προσωπική αίσθηση από τη γνωριμία σου με τον Γρηγόρη. Έχει τελειώσει το καρναβάλι. Άρα μπορώ να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα. Είμαστε Κυριακή, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Ναι. Για πες μας. Τι να πω. Είναι ένα παιδί που θα παραμείνει έφηβος. Και βλέπει τους άλλους πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία. Αυτό το έθιξε. Πόσο χρονών είναι ο Γρηγόρης, συγγνώμη. Να το πω. Ναι. 17 Δεκεμβρίου κλείνει τα 40. Τον έδωσα. Ζώδιο, τι ζώδιο είναι ο Γρηγόρης? Τοξότης. Τοξότης. Είναι αισιόδης. Χαρά, καλό. Ενθουσιώδης και πληθωρικός. Πληθωρικός, εννοείς? Αυτό που σημαίνει πληθωρικός. Δηλαδή? Τι είπαμε για το Δία, που είναι ο κυβερνήτης του Τοξότη. Ναι. Έχουν ένα μεγεθυντικό φακό και μεγεθύνουν τα πάντα. Τι εννοείς, Τζοάν μου, σαν ταπεραμέντο, σαν... Σαν ταπεραμέντο, εννοείται.
σαν προσωπικότητα, στις εκπομπές τους, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ποια είναι δηλαδή η αίσθηση? Α, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις δεν τις γνωρίζω. Σαν συνεργάτης, σαν συνεργάτης. Αυτό εννοώ. Όταν είχα πάει στο Μέγα, είχα αρχίσει να δίνω τα τηλέφωνα, το κινητό μου, το σταθερό μου. Παιδιά, να κάνουμε παρέα. Μπω, τίποτε. Λέω, δεν κατάλαβα στην αρχή. Δεν υπήρχαν διαπροσωπικές σχέσεις. Υπήρχαν μόνο επαγγελματικές και το λέω με λίγη πικρή αυτό. Στις επαγγελματικές σχέσεις, και εκεί, υπερβολικός. Δεν άφηνε πολύ σπέσεις τους άλλους. Θα τον χαρακτήριζες δηλαδή τυπικό εκπρόσωπο του ζωδίου του? Εννοείται. Ωραία. Και τι είπα την προηγούμενη φορά? Ότι είναι τυχερή. Με αυτή την αισιοδοξία ελκύουν την τύχη. Παιδιά, την τύχη την κάνουμε μόνοι μας. Και τι, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει και η βούληση. Στα βέβαια πράγματα. Υπάρχει βούληση. Okay. Αλλά... πάμε λίγο να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Εσείς επικοινωνείτε και πάλι στο 210-57-91-010 Star Week παπάκι extrachannel3.gr. Και επίσης στέλνετε Star κενό το μήνυμά σας το 54-103 αν θέλετε να μάθετε αστρολογικές προβλέψεις. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Ναταλία Γερμανού, στη Φέη Φουσκορδά και στο Γιώργο Λιάγκα. Τα προσωπικά της παρουσιάστριας, οι σχέσεις, οι χωρισμοί της. Είμαι μόνη από το Σεπτέμβριο, αποκάλυψε η Ναταλία, και ερωτήσεις έπεφταν βροχή όσον αφορά το πρόσωπο. Δεν θα μάθετε, αφού δεν θα μάθετε, δεν υπάρχει λόγος να το πω, επέμενε η παρουσιάστρια. Ωστόσο, από το διάλογο που ακολούθησε, μάθαμε ότι δεν ανήκει στο χώρο της showbiz, δεν μένει στην Αθήνα και μάλλον πρόκειται από τα βόρεια της Ελλάδος. Για να δούμε. Τελικά δεν θέλεις να βρεις. Ναι, δεν θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλεις, Ναταλία, τώρα. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις να παντρευτείς μέσα σου. Αφού παντρεύτηκα μια φορά. Ξανά εννοώ. Εκείνο το ξεχάσαμε, πάει. Ξεχάσατε. Εκείνο τελείωσε. Εντάξει, παντρεύτηκα μια φορά, τα είπαμε αυτά. Δεν είμαι σε μονόχνοτη φάση τώρα όμως. Εντάξει. Μείναμε μόνοι μας, φτάνει τώρα. Πόσο καιρό έχεις μείνει μόνος? Καλά, όχι και πολύ τώρα. Ναι, ο αγαπημένος μας. Αντωνάκης, αγαπημένος. Ναι. Για πες. Μόνη από το Σεπτέμβριο. Α, τώρα είσαι μόνη. Από το Σεπτέμβριο. Και πριν με ποιον ήσουν? Δεν μάθατε. Αφού δεν μάθατε, δεν υπάρχει λόγος να πω. Εσύ γιατί δεν το πες? Συγγνώμη, έχεις το λόγο μου ότι την επόμενη φορά θα φωνάξω. Ποιο είναι το ξενοδοχείο, το Τιτάνι είναι που κάνουν τις press conference? Μπράβο. Την επόμενη φορά θα καλέσω τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου και θα πω: σας παρακαλώ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεν κυκλοφορήσατε έξω. Καλή σας μέρα. Κλεισμένοι σε ένα σπίτι, ήσασταν? Καθόλου. Και πού, πώς σας πήραμε? Δεν ήταν από το χώρο. Α, δεν ήταν από το χώρο. Πώς. Και μπορεί να μην ήταν και από την Αθήνα. Παλιοκόρη. Και πού έβρισκες εσύ, αφού δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, πού έβρισκες? Παλιοκόρη Φουσκορδά, πόσα ξέρει. Από πού ήταν? Να μην σε νοιάζει. Κάτι που έχει τελειώσει, έχει δίκιο η γυναίκα, τι να το συζητάει. Γιατί η Βόρειος Ελλάδα δεν έχει ανθρώπους. Έτσι, εσύ τα και ωραίους. Πώς? Εσύ τα τελειώνεις. Όχι, άλλες φορές με χωρίζουν, άλλες φορές φεύγω εγώ, άλλες φορές φεύγουν. Συνήθως, συγγνώμη τώρα, γενικά δεν θα μιλήσουμε τώρα να κάνουμε περιπτωσιολογία. Ποια είναι τα αίτια χωρισμού? Εσύ δηλαδή γιατί χωρίζεις από έναν άνθρωπο? Όταν εσύ χωρίζεις, δηλαδή τι δεν σου κάνει συνήθως έναν άνθρωπο? Συνήθως είναι η φθορά. Δηλαδή συνήθως ξέρεις, τελειώνει αυτό που λέμε ο έρωτας. Εσένα πότε σου περνάει συνήθως, ας πούμε? Κάθομαι, είναι στάνταρ με έναν ναι, άνθρωπο δεν είναι στάνταρ. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, Γιώργο. Έχει να κάνει με το πόσο η χημεία μας θα διατηρήσει αυτό που λέμε, βρε παιδί μου, το ενδιαφέρον ο ένας τον άλλο, ο ένας του άλλου ζωντανό. Ναι. Για πολύ καιρό. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε. Η ροκ όπερα που άφησε στίγμα στα καλλιτεχνικά δρόμενα 22 χρόνια πριν, αν ξέρω καλά και αν είμαι ενημερωμένη. Ο λόγος για τους δαίμονες, με πρωταγωνίστρια την Άννα Βύση και πλειάδα ηθοποιών και τραγουδιστών στο πλευρό της, σε ένα βιντεάκι. Πάμε να το δούμε. Η περίφημη ροκ όπερα «Δαίμονες», 22 χρόνια μετά το πρώτο επιτυχημένο ανέβασμα, θα μας γοητεύσει και πάλι στο Θέατρο Παλάς. Στη συνέντευξη τύπου, η Άννα Βύση παρουσιάστηκε ανανεωμένη και με διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά της για τις ανάγκες του ρόλου. Το μαλλί ήταν εύκολη απόφαση να το αλλάξεις?
απαραίτητη έτσι κι αλλιώς. Η Ροζάνα είναι μελαχρινή πια, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά καλό μου κάνει και στη ζωή μου. Αυτή είμαι εγώ, η φυσική η Άννα. Σου αρέσει αυτή η αλλαγή, εσένα? Πολύ, πάρα πολύ. Ο κόσμος τι σου λέει? Κομπλιμέντα, ωραία. Ό,τι σου αρέσει καλύτερα. Αυτό ότι είμαι πιο γλυκιά. Έχεις αγχός? Ωραίο άγχος, ναι βέβαια, γιατί θέλω να γίνουν όλα καλά, ξέρεις, να συντονιστούμε όλοι. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, δουλειά. Οι πρόβες είχαν πολύ κούραση? Όχι. Ούτε σωματική θα έλεγα, ούτε ψυχική. Μόνο καλά περάσαμε στις πρόβες, δημιουργικά. Ο Νίκος δεν με βοηθάει τώρα, με βοηθάει πάντα. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο πιο αγαπημένος φίλος, άνθρωπος που έχω στη ζωή μου. Στη ζωή σου αισθάνεσαι σαν βασίλισσα? Πολλές φορές, όταν γεμίζω από αγάπη, ναι. Η αγάπη μόνο μπορεί να με κάνει να αισθανθώ βασιλικά. Η Ευελίνα Παπούλια θα παίξει ένα κόντρα ρόλο, αφού θα υποδηθεί την κακιά μάγισσα και δηλώνει χαρούμενη για τη συνεργασία της με την Άννα Βύση. Έχω να κάνω με έναν υπέροχο άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ βοητευτική. Είναι προστατευτική. Γενικά είναι επαγγελματίας, οπότε αυτό είναι, κάνει τις πρόβες ακόμη πιο ξεκούραστες. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα τον περιμένουμε, είναι πριν από εμάς. Ο Παναγιώτης Πετράκης θα είναι ο σκοτεινός Ντάνιελ και θυμάται ότι ήταν μαθητής στο σχολείο όταν είδε τους δαίμονες στο θέατρο για πρώτη φορά. Ήμουν ακόμα σχολείο, πήγα να δω τους δαίμονες πρώτη φορά. Μου άρεσε πολύ, πήγα να το δω δεύτερη φορά και κόλλησα. Και νομίζω κάθε δεύτερη εβδομάδα ήμουν εκεί. Έμπαινα στη διαδικασία γιατί τραγούδησα, αλλά δεν τραγούδησα όμως την παράσταση. Στο Walkman μου υπήρχαν μόνο οι δαίμονες εκείνη την περίοδο. Στο σχολείο τους είχα φλωμώσει. Είχαν βαρεθεί να ακούνε δαίμονες. Με την Άννα Βύση είχες γνωριστεί τότε, είχες μιλήσει? Είχαμε πάει στο καμαρίνι κάποιες φορές, ναι. Ναι. Και μου έλεγε για εκείνη, πάλι σε άκουγε όλο το θέατρο, τι έγινε? Τι σου λένε για το μαλλί σου? Αρέσει, γενικά αρέσει. Έχω ακούσει και αρνητικά σχόλια, αλλά αρέσει. Και εμένα μου αρέσει, να σου πω. Μου αρέσουν οι αλλαγές γενικά. Θεατρική υπερπαραγωγή, έτσι. Γίνονται πράγματα στην κρίση. Γίνονται ακόμα πράγματα στο θέατρο. Ευκαλείων Κόμης, καλλιτεχνικός διευθυντής ενός ολόκληρου φεστιβάλ. Έχεις άποψη, μπορείς να μας πεις. Εγώ νιώθω και πιστεύω ότι στην κρίση μόνο το θέατρο και η τέχνη μπορεί να δώσει αυτό το τη χαρά για να αλλάξουν. Δηλαδή αυτό το καθημερινό μέσα από τις τηλεοράσεις, ναι δεν έχουμε να φάμε, ναι δεν έχουμε να πιούμε. Και βλέπεις ότι υπάρχουν μικρές σκηνές που δίνουν χαρά. Όπως? Θέλεις τώρα να σε πάω στη δικιά σου σκηνή? Τι? Πού παρουσιάζεται? Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα τα πει η Πολίνα αυτά. Θα τα πει η Πολίνα, αλλά θέλω να ακούσω γιατί στη μουσική πραγματικά, σκηνή γίνονται πραγματικά Κόμης, πολύ ωραία πράγματα. Στη Λασκαρά του 20 με πάτε γίνονται πολλές μουσικοϊκές και θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Και έχεις άποψη, δεν κάνω κάποια διαφήμιση, έχεις μια άποψη για το τι δημιουργείται και γίνεται αυτή την εποχή στο χώρο. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή αξίας πολλών εκατομμυρίων, μιλάμε για διάφορες παραγωγές, μιλάμε για πολλές παραγωγές που γίνονται αυτή την εποχή. Μιλάμε για σένα, τι κάνεις αυτή την εποχή. Και μιλάμε γιατί ζεις και αναπνέεις μέσα από την ανάγκη του κόσμου. Έχεις οργανώσει φεστιβάλ που έχουν έρθει τα εθνικά θέατρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οργανώνεις και τώρα παραστάσεις. Θέλω να μου τα πεις. Ναι. Για πες μου τι κάνεις αυτή την περίοδο. Θα σε πάω λιγάκι πιο παλιά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το Αττικό Άλσος, που ήταν ένα καταπληκτικό θέατρο, ήταν πάρα πολλά χρόνια κλειστό. Όπως όταν... Και αναβίωσε στο Αθηναϊκό Φεστιβάλ. Που ήταν με ένα καλλιτεχνικό διευθυντή. Μέσα στο Δώρα Στράτου, στο Αττικό, στον Κολονό. Τρία θέατρα σε ένα φεστιβάλ. Στο Νέο Κόσμο. Τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Με καλλιτεχνικό διευθυντή Δευκαλείων Κόμη. Νιώθω ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη δυναμική. Πρέπει να μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε τι στεναχώρια. Να πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους. Να δημιουργούμε με φτηνό εισιτήριο. Δηλαδή, ας πούμε, το εισιτήριο είχε 10 ευρώ. Το επί ξέρω, πολλά χρόνια πάρα πολύ καλά. Στο Αττικό Άλσος, στο Δώρα Στράτου, δεν είχε ούτε 18 ούτε 17.
Και πολλές ανοιχτές παραστάσεις και συναυλίες. Και πολλές ανοιχτές παραστάσεις. Θέλω να μου πεις όμως τι γίνεται τώρα στη μουσική σκηνή κόμις. Έχουμε τη Γαβριέλα της Πολίνας Γκιονάκη τώρα, κάθε Πέμπτη που θα μας τα πει κάθε Πέμπτη, αναλυτικά και έχουμε και έκπληξη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν. Κάθε Πέμπτη. Θα τα πει η Πολίνα Γκιονάκη με αλλά εγώ θέλω αναλυτικά. Να σας πω ότι κάθε Παρασκευή. Αφού να ακούσουμε ναι, τι έχουμε Παρασκευή κάθε Παρασκευή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αναβιώνουμε την παλιά μπουά του 75. Μάλιστα. Με δύο χαρισματικά παιδιά. Τον Γρηγόρη τον Πετράκο και τον Νίκο το Σάλτα. Μάλιστα. Πραγματικά αξίζει η Τριαντάφυλλη να έρθεις να το δεις. Και όχι μονάχα πρέπει να δίνουμε βήμα σε νέα παιδιά, πρέπει να δίνουμε και βήμα σε ανθρώπους όπως είναι πολλές παραστάσεις που κάνουμε. Τι, με διαχρονικούς. Κάθε Δευτέρα τι γίνεται, που γίνεται χαμός. Με τον Κωστή το Χρήστου, έναν σπουδαίο Έλληναν τραγουδιστή. Τι χαμό έχετε με κάθε τη Γιώτα Δευτέρα. Γιάννα. Την ξέρεις τη Γιώτα βέβαια, Γιάννα. Βέβαια. Κάθε Σάββατο. Πραγματικά είναι μια λαϊκή φωνή που αξίζει τον κόπο να έρθεις να το δεις. Θα έρθω. Και αν από την εκπομπή σας δώσετε κάποιες προσκλήσεις. Α, βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Εγώ είμαι. Παίρνουμε λοιπόν τις προσκλήσεις για θέατρο που θα δώσουμε στους τηλεθεατές. Αποφασίστε ευχαριστούμε εσείς για την ευγενική. Και όχι μονάχα για τη Γιώτα Γιάννα, όχι μονάχα για τον Γρηγόρη τον Πετράκο και τον Νίκο το Σάλτα, αλλά και για τη δικιά μας παράσταση με την Πολίνα την Γκιονάκη. Τέλεια! Θέλω το τηλέφωνο του μαγαζιού. 20, θες να το δώσω στον αέρα. Θέλω να το δώσουμε τώρα στον αέρα και οι 10 πρώτοι που θα μας πάρετε τηλέφωνο θα πάρουν ένα μενού. Μενού, κρασί, ναι, κρασί και εγώ έλεγα ποτό, αλλά είστε γαλαντόμοι. Δευκαλείων Κόμις, μουσική σκηνή Κόμις, Λασκαράτου 20 και το τηλέφωνο του μαγαζιού, το οποίο είναι το 210-21-12-135. Οι 10 πρώτοι που θα μας πάρετε στο 210-21-12-135 στο μαγαζί Κόμις Λασκαράτου 20 στα Πατήσια από θα έχετε εκπομπή, ένα μενού, θα πείτε από το Star Week για και άτομα. Θα έχετε ένα μενού για 4 άτομα. Για 4 άτομα. Κόμις, Δευκαλίωνας, γαλαντόμος. Δεν θα το μετανιώσετε, θα περάσετε πολύ καλά. Θα φάτε και θα πιείτε και θα διασκεδάσετε. Και Λασκαράτου 15 για τη δική μας τη σκηνή. Τώρα θα μιλήσουμε αφού δούμε πρώτα. Όχι, γιατί θα τηλεφωνήσουν και για μας. Της Γαβριέλας. Και για μας. Έχουμε ετοιμάσει παραπάνω για εσάς. Για εσάς θα δώσουμε Λασκαράτου 15. Δύο τραπέζια. Ο Κόμις είναι παντού, σε όλη τη Λασκαράτου. Πάμε να δούμε κάτι που αφορά την Πολίνα. Πάμε να δούμε ποια είναι η Γαβριέλα που τη ζωή της την έκανε παράσταση Πολίνα Γκιονάκη. Και επιστρέφουμε. Η θρυλική Γαβριέλα ήταν μια τίμια γυναίκα που δεν κορόιδευε τους πελάτες της. Αντιθέτως, προσέφερε με επαγγελματισμό αυτό για το οποίο την πλήρωναν. Όλοι τη σέβονταν. Η δουλειά της δεν πέρασε ποτέ κρίση και η ίδια δεν ήταν ποτέ άπλιστη. Από τα πολλά που είχε έδινε και λίγα σε όσους είχαν ανάγκη. Είχε τεράστια περιουσία σε μετρητά και ακίνητα, αλλά τα μοιραζόταν. Οι φιλανθρωπίες της έμειναν στην ιστορία. Έγινε ιερόδουλη διότι αγεννήθην έτσι. Αυτό ήταν ο τίτλος στο βιβλίο της Γαβριέλα Σουσάκοβα, που ήταν η μοναδική ιερόδουλη στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η οποία μπήκε επίσημα στο Προεδρικό Μέγαρο, παίρνοντας τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο για την προσφορά της στην περίοδο της κατοχής. Η Γαβριέλα ξάπλωνε με Ιταλούς και Γερμανούς αξιωματικούς και τα μυστικά που μάθαινε τα έλεγε στους Έλληνες. Πήγαινε ο Γερμανός διοικητής στον οίκο ανοχής και γέμιζε όλη η γειτονιά στρατιώτες. Όταν έφευγαν, έβγαινε η Γαβριέλα από το σπίτι της, γέμιζε σακούλες με τρόφιμα και τις άφηνε έξω από τα σπίτια των γειτόνων της. Το σπίτι με το κόκκινο φωτάκι στα Εξάρχεια το άνοιξε λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δούλεψε περίπου 40 χρόνια. Μέχρι τις 27 Αυγούστου του 1991, όταν η θεά του αγοραίου έρωτα που κυριαρχούσε στη ζωή της Αθήνας για περισσότερα από 5 δεκαετίες, βρέθηκε στραγγαλισμένη σε ηλικία 75 ετών. Μια δολοφονία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Από την οδό Μάρκου Ευγενικού είχε περάσει όλη η λεγόμενη υψηλή κοινωνία και όχι μόνο. Η Γαβριέλα ήταν η πρώτη δηλωμένη ιερόδουλη στα χρονικά πρακτικά της Νομαρχίας Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι η δουλειά που διάλεξε δεν είναι ούτε και σήμερα αποδεκτή, κατάφερε να κρατήσει όχι μόνο τους πελάτες δίπλα της, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Αυτούς που κάθε λεπτό σκεφτόταν πώς θα βοηθήσει και τους έδειχνε απλόχερα τα αισθήματά της.
Γεννήθηκε στη Ρωσία το 1916, είχε δύο αδέλφια τα οποία ζήλευε υπερβολικά. Τα προβλήματα στην οικογένειά της ήταν πολύ μεγάλα. Οι γονείς της τσακώθηκαν και χώρισαν. Ο πατέρας της πήγε στην Αμερική και δεν τον ξαναείδε. Στο βιβλίο της αφήνει να εννοηθεί ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη για το θάνατο του αδελφού της όταν τσούλησε ένα μεγάλο καρότσι και τον καταπλάκωσε. Ήρθε στην Αθήνα το 1929 με τη μητέρα και τον πατριό της. Τελείωσε το σχολείο στις Καλόγριες, φοιτησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, έμαθε 5 γλώσσες και έγινε καθηγήτρια Γαλλικών. Το 1936 αγόρασε το οικόπεδο στη Μάρκου Ευγενικού και 2 χρόνια αργότερα κατάφερε να χτίσει την πολυτελέστατη για την εποχή εκείνη πολυκατοικία. Έτσι άρχισαν οι μεγάλες περιπέτειες, τη ζωή και τον έρωτα. Η Γαβριέλα μεγάλωσε με δική της πρωτοβουλία 20 ορφανά, σπούδασε παιδιά που ήταν από φτωχά κοινωνικά στρώματα και πλήρωνε γιατρούς για τους απόρους. Δεχόταν για πελάτες ακόμη και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή φτωχούς φαντάρους. Η Γαβριέλα, παρόλη την τεράστια περιουσία που είχε αποκτήσει, συνέχισε να δουλεύει μέχρι τα 75 της, γιατί έλεγε ότι οι άντρες ήταν η ζωή της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είχε αποκτήσει 40 διαμερίσματα, καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών και 2 εξοχικά. Μια περιουσία που δεν γνωρίζουμε σε ποιους κατέληξε. Η ίδια έλεγε ότι στην πορνεία μπήκε από τα 5 της χρόνια, όταν μέσα στο καράβι που τους μετέφερε από τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, ένας Τούρκος ναυτικός της έδωσε 5 λίρες και την αποπλάνησε. Πολύ να φοβερή ιστορία. Εγώ είδα και την παράσταση, καταπληκτική παράσταση. Να είσαι καλά. Τα έχεις αποτυπώσει όλα αυτά. Για πες μου λίγο, πώς σκέφτηκες να γράψεις το έργο? Κοίταξε, η Γαβριέλα ήταν μια γυναίκα η οποία είχε μια προσωπικότητα τρομερή. Απίστευτη. Μια γυναίκα που ήταν από γαλαζοαίματη οικογένεια, που μιλούσε 5 γλώσσες, που από τη Ρωσία ήρθε στην Ελλάδα και έγινε ιερόδουλη. Είναι ένας χαρακτήρας μυθικός από μόνος του. Δεν μπορεί να μη σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μία γυναίκα που, τα είδαμε όμως στο βίντεο αυτά που λέω τώρα, μία γυναίκα που στην κατοχή έδινε τρόφιμα στους γείτονες, έπαιρνε πληροφορίες από τους Γερμανούς, η Γαβριέλα έσωσε κόσμο. Πες μου, τον έχεις ερωτευτεί αυτό το ρόλο? Τον έχεις αγαπήσει? Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που καταπιάνομαι με ένα θέμα, το λατρεύω. Mm. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να το πετύχω. Δεν ξέρω, εμείς σαν θέατες πάντως... Δεν θα μπορέσω πάντως... να το πετύχω. Ναι. Πότε μπορούμε να έρθουμε για να το δούμε? Μπορείτε 5, 10 η ώρα το βράδυ να είστε εκεί, αρχίζουμε 10.30. Λασκαρά. Αν θέλετε να αρχίσουμε 10.30, γιατί αν έρθετε 10.30 θα αρχίσουμε 11. Και εκεί πρέπει... Λασκαρά του 15, Λασκαρά του 15. Και εκεί είναι περισσότερα τα άτομα που θα έρθουν. Θα είναι 2 τραπέζια από 4 άτομα. Θα δώσουμε λοιπόν προσκλήσεις. Το αφεντικό, έχει κέφια. Λοιπόν προσκλήσεις. Αλλά πρέπει όμως... να ενημερώσουμε ότι επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πρέπει να μας έχουν ενημερώσει. Είναι το συντομότερο. Για την Πέμπτη που έρχεται, για να λοιπόν, έχει γίνει κράτηση σε τραπέζι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για την θεατρική παράσταση Γαβριέλα με την Πολίνα Γκιονάκη. Θα καλέσετε για τη θεατρική παράσταση Γαβριέλα με την Πολίνα Γκιονάκη στο 210-2112-135. Θα πείτε Star Week για τη θεατρική παράσταση Γαβριέλα. Και ισχύει για τους 4 πρώτους που θα πάρουν τηλέφωνο. Θα ήθελα να πω κάτι. Ναι. Επειδή είπες για τη Γαβριέλα με την Πολίνα την Γκιονάκη. Στην παράσταση αυτή δεν είναι μόνο η Θέλω Πολίνα την Γκιονάκη. Θέλω να ακούσω τους συντελεστές. Ναι. Βεβαίως. Στην παράσταση αυτή αυτό συμμετέχει... θα μας το πούνε για τις προσκλήσεις ναι. μας. Συμμετέχει η Εύα Ιμπενέτα, η οποία είναι εξαιρετική. Ο Γιάννης ο Μιχαήλ, ο οποίος συμμετέχει... και σαν ηθοποιός, ενώ είναι μουσικός ο άνθρωπος, mm-hmm. και στο δεύτερο μέρος της παράστασης ο Γιάννης παίζει μουσική και η Μέρη Αθανασίου τραγουδάει τραγούδια του Βασίλη του Τσιτσάνη. Ακόμα συμμετέχει στην παράσταση ο Μάνος Παπακοσταντίνου. Θέλω να σας πω ότι τη Γαβριέλα... την ταξιδεύει κάθε Πέμπτη στο Κόμι το καράβι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Στο δεύτερο μέρος, να πω και εγώ, ότι έχουμε
τραγούδια. Έχετε. Τα... Έχουμε τραγούδια του Βασίλη του Τσιτσάνη. Τραγούδια του Βασίλη του Τσιτσάνη που διαρκεί 45 λεπτά. Και σε όλη την παράσταση της Γαβριέλλας και σε όλη την παράσταση ακούγονται τραγούδια του Βασίλη του Τσιτσάνη. Μάλιστα, επειδή δεν το είπε, θα το πω εγώ. Στην παράσταση συμμετέχει και ο Δευκαλίωνας ο Κόμης. Βέβαια. Ο Δευκαλίωνας ο τραγουδάει. Ο κόσμος όλος ξέρει ότι ο Βασίλης ο Τσιτσάνης εργαζόταν κάποτε στο κέντρο Τζίμις Χοντρός, έτσι λεγότανε. Στο δεύτερο μέρος η σκηνή μας γίνεται Κόμης Λιγνός. Αυτό πρέπει να το δείτε. Και συμμετέχει ο Κόμης, ο οποίος τραγουδάει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας θυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή. Δεν ξεχνάτε να τηλεφωνείτε και να παίρνετε, να στέλνετε μηνύματα. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-57-91-010, τηλεφωνάκια και μηνυματάκια, Starwick Παπάκι, extrachannel3.gr. Είδατε τι ωραία πράγματα σας δώσαμε σήμερα. Σας δώσαμε γεύμα να βγείτε έξω. Σας δώσαμε θέατρο, να πάτε προσκλήσεις. Πάμε λοιπόν σε ωραίες διαφημίσεις και σας περιμένουμε μετά στο Starwick. Φάρμακον Vitamin Gen. Για να έχεις ενέργεια όλη μέρα. Το πολυβιταμινούχο με Ginseng G115, βιταμίνες και μέταλλα που συμπληρώνει τη διατροφή σου με τον καλύτερο τρόπο και σου χαρίζει ενέργεια. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. ΕΤΕΚΑ. Η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Τουλάπες από 100 ευρώ. Κουζίνες από 135 ευρώ. Και για αγορές πάνω από 3.000 ευρώ, δώρο φούρνος και εστίες 10 αξίας 1.000 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο Φάμπρικα, στις 3 γέφυρες στα Πατήσια. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ κλένιας και νιώστε σιγουριά. Έχει μέλλον η σχέση σου? Θα έχεις επαγγελματική επιτυχία? Βγες από το αδιέξοδο με ένα τηλεφώνημα. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Μίλησε τώρα με τον Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του. Είμαι ο Σταύρος Μιχαήλος. Η αστρολογία έχει τις απαντήσεις. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Τηλεφώνησέ μου. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σου αποκαλύψουμε όλα όσα θέλεις να μάθεις. Σταύρος Μιχαήλος. Δύναμη, γνώση, χάρισμα. Στη δυσκολιότητα εμπιστευτείτε Dulcolax με δισακοδίλη και κοιμηθείτε ήσυχοι. Γιατί δρα σίγουρα σε 6 έως 10 ώρες τοπικά. Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. Να σας ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μου, τους εκλεκτούς, εσάς που ήσασταν στο σπίτι.
Μεγάλη μας τιμή που είχαμε την Πολίνα Γκιονάκη το Δευκαλείον ακόμη σε αυτή την εκπομπή. Και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5791-010. Δεν ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο και να στέλνετε μήνυμα στο starweek@extrachannel3.gr. Ιώνα μου. Θα αποχαιρετήσουμε την καλύτερη εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Περάστε καλά την καθαρά Δευτέρα. Φιλάκια! Φιλάκια, φιλάκια.